Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Μαυραγάνη για την ερώτησή σας. Είναι πράγματι πάρα πολύ επίκαιρη και έχει ιδιαίτερη σημασία, θα έλεγα. Αυτή την ώρα η ΔΕΗ δοκιμάζεται πάρα πολύ έντονα από το γεγονός ότι έχει ένα τεράστιο ποσό με ληξιπρόθεσμες όφυλες, το οποίο είναι ένα μεγάλο βάρος για την επιχείρηση. Και δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, μάλλον η τάση είναι να αυξάνεται, αν και έχει περιοριστεί η ένταση της αύξησης, ωστόσο να αυξάνεται παρά να μειώνεται. Επομένως, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, όπου δυσπραγούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις έχουν μεγάλα προβλήματα, αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, η ΔΕΗ πράγματι πρέπει να κάνει κάτι πολύ παραπάνω, κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή τη γάγκαρνα των ληξιπρόθεσμων χρεών, όσο είναι δυνατόν βέβαια. Αυτό νομίζω, αν θα το κάνει η ΔΕΗ, θα είναι προς όφελός της, προς όφελος της επιχείρησης και της προοπτικής της, εφόσον το κάνει σωστά, και βεβαίως και προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των καταναλωτών. Αυτή την ώρα ξέρετε ότι η ΔΕΗ κάνει κάποιες ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις όπως αυτές οι οποίες γίνονται είναι ανεπαρκείς. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το οξύδατο πρόβλημα όπως τουλάχιστον έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια και κλιμακώνεται. Επομένως, χρειάζεται να δούμε πολύ πιο ριζικά μέτρα, ριζοσπαστικά μέτρα. Θέλω να σας ενημερώσω ότι το Υπουργείο μας βρίσκεται σε ένα ουσιαστικό διάλογο αυτή την ώρα με τη ΔΕΗ και θα είμαστε έτοιμοι αρχές εβδομάδας, είμαστε στη φάση τελικής επεξεργασίας, να προτείνουμε ένα νέο σχέδιο ρυθμίσεων, το οποίο θα είναι γενναίο, θα είναι ουσιαστικό, θα είναι και αποτελεσματικό και θα δώσει τη δυνατότητα να ανακουφιστούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά και να κάνουν μια νέα αρχή, μια νέα αφετηρία. Αυτό το σχέδιο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ εγώ να μπω σε λεπτομέρειες. Φαντάζομαι όμως ότι Δευτέρα, Τρίτη θα μπορέσει να ανακοινωθεί και θα είναι νομίζω μια μεγάλη ανάσα και για την ίδια τη ΔΕΗ και για τα νοικοκυριά. Και θα μπορέσουν πάρα πολύ να κάνουν μια καινούργια αφετηρία. Αυτό το σχέδιο βεβαίως των γενναίων ρυθμίσεων, των ουσιαστικών ρυθμίσεων, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτήν την ώρα την δοκιμαζόμενη ΔΕΗ και ελπίζουμε να δώσει στη ΔΕΗ την απαιτούμενη ρευστότητα που έχει άμεση ανάγκη για να εφαρμόσει πιο αποτελεσματικά το πρόγραμμά της. Επομένως, η ερώτησή σας είναι γόνιμη, μας δίνει την ευκαιρία να τονίσουμε προς την κοινή γνώμη, προς τον ελληνικό λαό, αυτήν την ευαισθησία που πρέπει να επιδεικνύει κανείς απέναντι σε μεγάλα, οξύτατα θα έλεγα, κοινωνικά προβλήματα. Οι καταναλωτές πρέπει να ανακουφιστούν και θα τους ανακουφίσουμε και η ΔΕΗ νομίζω ότι θα μπορέσει να έχει κάποιες εισπράξεις οι οποίες θα της δίνουν τη δυνατότητα να βελτιώσει την προοπτική της. Αυτό θα κάνουμε και περιμένουμε στις αρχές εβδομάδας τα νεότερα, τα οποία πιστεύω ότι θα βρουν θετική ανταπόκριση από την ελληνική κοινωνία.